Ο κωδικός 520 που φέρουν τα προϊόντα που έχουν χώρα παραγωγής στην Ελλάδα και την ελληνική σημαία σε πολλές περιπτώσεις παραπλανούν τον καταναλωτή. Δεν μπορεί να ελεγχθεί αν όντως το προϊόν προέρχεται από την Ελλάδα, καθώς ακόμη και μια επιχείρηση της Βουλγαρίας που αναλαμβάνει την παραγωγή και τυποποίηση του προϊόντος μπορεί να ζητήσει και να παράγει το γραμμικό κώδικα 520 υπό προϋποθέσεις, ανέφερε ο πρόεδρος του ΚΕΠΚΑ κ. Τσεμπερλίδης σε παρουσίαση της έρευνας στα γραφεία του φορέα στη Θεσσαλονίκη. Ενδεικτικά, ο ίδιος ανέφερε ότι σύμφωνα με τις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, ελληνικό είναι το κρέας που προέρχεται από ζώο που γεννήθηκε, εκτράφηκε και σφάχτηκε στην Ελλάδα ή απλά γεννήθηκε στην Ελλάδα. Εάν γεννηθεί ένα πρόβατο στην Ελλάδα και μεγαλώσει, εκτραφεί και σφαχτεί στην Αλβανία, θεωρείται ελληνικό, είπε ο κ. Τσεμπερλίδης. Επίσης, τα πουλερικά και τα κουνέλια μπορούν να σημανθούν ως ελληνικά αρκεί και μόνο να έχουν σφαχτεί στην Ελλάδα. Ελληνικά μπορούν να βαπτιστούν και τα προϊόντα που παρήχθησαν με πρώτη ύλη από το εξωτερικό, εφόσον υπάρχει ανεπάρκεια αυτή τη ύλη στη χώρα. Έτσι, ένα γιαούρτι μπορεί να σημανθεί ως ελληνικό και να μην έχει παραχθεί από γάλα που ήρθε σε κολόνες από την Γερμανία, καθώς η ελληνική παραγωγή γάλακτος δεν επαρκεί, σύμφωνα με την κυρία Ευαγγελία Κεκελέκη, γραμματέα του ΚΕΠΚΑ. Τα μόνα τρόφιμα για τα οποία μπορεί ο καταναλωτής να είναι 100% σίγουρος ότι είναι πράγματι ελληνικά είναι τα ονομασίας προέλευσης, τα γνωστά pop, και όσα αναφέρουν τον ακριβή τόπο άντλησης της πρώτης ύλης, όπως για παράδειγμα Όσπρια Δυτικής Μακεδονίας ή Σταφύλια Βροντούς. Στην έρευνα του ΚΕΠΚΑ που διεξήχθη με ερωτηματολόγιο από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2012 συμμετείχαν 1.556 καταναλωτές από ολόκληρη την Ελλάδα. Η έρευνα έδειξε μεταξύ άλλων ότι η τιμή είναι πάρα πολύ σημαντική σχεδόν για το σύνολο των καταναλωτών, πολύ σημαντική για το 60% και αρκετά σημαντική για το 37%, προφανώς λόγω της σημερινής οικονομικής κρίσης. Περισσότεροι από 9 στους 10 καταναλωτές πιστεύουν ότι η προέλευση των τροφίμων τους είναι βασικό κριτήριο για τις αγορές τους. Η γεύση θεωρείται σημαντικό κριτήριο για τις αγορές από το σύνολο σχεδόν των καταναλωτών. Επίσης, 9 στους 10 καταναλωτές θεωρούν ότι η ημερομηνία λήξης είναι πολύ σημαντική για να επιλέξουν ένα τρόφιμο. Στα συμπεράσματα της έρευνας φαίνεται ότι η πλειονότητα των καταναλωτών δίνει μεγάλη σημασία στην εμφάνιση. Ενώ σε παλαιότερες έρευνες 3 στους 4 καταναλωτές δήλωναν ότι επέλεγαν επώνυμα προϊόντα, σήμερα 2 στους 4 δηλώνουν ότι δεν θεωρούν τη μάρκα αρκετά σημαντικό λόγο για να επιλέξουν ένα προϊόν. Οι καταναλωτές φαίνεται επίσης να στρέφονται προς πιο υγιεινά τρόφιμα, δηλαδή τρόφιμα με χαμηλά λιπαρά, αλάτι, χαμηλή ζάχαρη. Όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα, το 51% των καταναλωτών θεωρεί σημαντικό κριτήριο για τις αγορές τους το τρόφιμο να είναι βιολογικό.